Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Style Me Up. Τι ωραίοι που είμαστε όλοι στο μονόχρωμα. Είμαστε πάρα πολύ ωραίοι, ε. Ναι. Υπέρκομψες, κυρίες, σήμερα, πραγματικά. Είμαστε έτοιμοι να δούμε ποιος είναι πίσω από την πόρτα και τι είναι το παρασύνθημα. Δεν τολμώ τις αλλαγές στον εαυτό μου. Αυτό νομίζω είναι ένα μότο που μπορούν να ταυτιστούν πάρα πολλοί άνθρωποι. Μακάρι γενικά να δεν τολμάμε τις αλλαγές. Ναι. Όχι μόνο στην εμφάνιση και στη ζωή μας. Με πράγματα που μας ορίζουν, μας ενοχλούν. Δυσκολευόμαστε, η αλήθεια είναι. Αυτό όμως εμένα με εξητάρει, γιατί θεωρώ ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει έρθει στο σωστό παιχνίδι, για αυτό το λόγο ακριβώς που πρέπει. Οπότε περιμένω πώς και πώς να δω το πρόσωπο για να το διεκδικήσω, εννοείται. Πάμε να δούμε ποιος είναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας, με λένε Βέρα Τρακίδου, είμαι 43 χρονών. Εδώ και 3-4 χρόνια έχω χωρίσει και μεγαλώνω μόνη μου τα δύο παιδάκια μου. Δουλεύω ως προγραμματίστρια και ερασιτεχνικά με το θέατρο τα απογεύματα. Γενικά πριν χωρίσω είχα ένα πολύ κλασικό στυλάκι, πολύ casual. Το οποίο μετά τις αλλαγές όλες που γίνανε στη ζωή μου προσπάθησα να το αλλάξω και δεν ξέρω αν τα κατάφερα, αλλά προσπαθώ να υιοθετήσω ένα πιο θηλυκό στυλ. Γενικώς όμως σαν άνθρωπος δεν τολμάω τις αλλαγές, την εμφάνισή μου ειδικά. Η τόλμη μου εξαντλείται στη συλλογή των σκουλαρικιών μου, αλλάζω γενικώς σκουλαρίκια συχνά στην καθημερινότητά μου. Όμως θα ήθελα με την καθοδήγηση κάποιου ειδικού να κάνω κάποιες αλλαγές στη ζωή μου και να αλλάξω το στυλάκι μου. Εσείς ως πιο έμπειροι θα μπορούσατε να με καθοδηγήσετε. Ω, Βέρα μου. Βέβαια, είναι πάρα πολύ καλό το ότι οι δικοί μας συμφωνούν και οι τρεις τελικά ότι το στυλ σου μάλλον δεν χρειάζεται κάτι. Ίσως αλλάξει τις αλλαγές. Γι' αυτό και κανείς τους δεν δέχτηκε να σε αναλάβει να στο αλλάξει. Λοιπόν, Μαρία μου. Παρόλο που πάτησα τον μπάζερ, ακόμα και τώρα δεν είμαι πολύ σίγουρος γιατί το έκανα αυτό. Είναι ένα πολύ ωραίο κορίτσι, το οποίο τώρα που τη βλέπω λίγο πιο κοντά, θέλω να πειράξω κάποια μικρά πραγματάκια. Ευχαρίστω. Να το κάνουμε. Φυσικά όσο θα το μιλάνε κάνουμε. Τα παιδιά, να μιλήσουν. Ναι. Θα πάω εγώ πίσω μπουτίκ, θα φέρω 2-3 πραγματάκια μόλι. Και θα κάνουμε μια επιτόπια αλλαγή. Συμφωνείς? Εντάξει. Τέλει. Έγινε. Ωραία. Επιστρέφω αμέσως. Δεν θέλει καμία μεγάλη αλλαγή. Και εμείς είμαστε εδώ και φανταζόμαστε τον άνθρωπο που έρχεται, που μας λέει και την ιστορία, αν μπορούμε να δούμε μια τεράστια αλλαγή, που είναι και για μας πρόκληση αυτό. Εντάξει, και είμαι σίγουρη πως ο Γιάννης με τις 2 λεπτομέρειες που θα κάνει θα νιώθεις και σε πολύ ωραία. Άρα βλέπετε. Εγώ σας βρίσκω υπέρκοψη. Θέλεις να κάνεις την αλλαγή μετά το χωρισμό σου για αλλαγή καλυτέρευσης διάθεσή σου ή θες να αλλάξεις εντελώς το στυλ σου από αυτό που ήταν πριν σε σχέση με αυτό που θέλεις να κάνεις τώρα? Από αυτό που ήταν πριν το χωρισμό μου σίγουρα θέλω να το αλλάξω, αλλά νομίζω ότι έχω κάνει βήματα πάνω σε αυτό. Πώς ήταν πριν Γιατί το χωρισμό? Γιατί σκεφτείτε ότι εγώ ούτε στο γάμο μου δεν έβαλα τακούνι. Δηλαδή πώς ήσουν πριν όταν ήσουν παντρεμένη? Ήμουνα με κολάν, φαρδιές μπλούζες, τσινάκια, τέτοιο στυλ. Απλά δεν τολμάω αλλαγές. Το μαλλί μου, ας πούμε, είναι χρόνια έτσι. Όχι, δεν έχεις κάνει άλματα, άμα μου λες ότι φορούσες κολάν και φαρδιές μπλούζες. Δηλαδή, μην το λες έτσι. Και θέλω επίσης να σε ρωτήσω τι εννοείς με τα σκουλαρίκια. Το φετίχ σου είναι τα μακριά σκουλαρίκια. Πάντα, όταν θέλω να αγοράσω κάποιο αξεσουάρ, πάντα θα μπώνω με τα σκουλαρίκια. Και πάντα παίρνω, έχω πάρα πολλά. Τα χάνω βέβαια κιόλας. Α, σωστά. Μ' αρέσουν τα σκουλαρίκια που φοράς. Απλά νομίζω με αυτό που έχεις βάλει στα μαλλιά σου, ότι λίγο ο κόσμος επικεντρώνει, και εγώ δηλαδή, επικεντρώθηκα περισσότερο στα κοκαλάκια σου που στραχτανίζουν πολύ. Ναι, γιατί αυτό το σκουλαρίκι το από εδώ είναι μικρό. Ενώ δεν είναι, που είναι μεγάλο, δεν έχω βάλει από εδώ. Αν έχεις κάποια σκουλαρίκια, θα ήθελα να δω έτσι λίγο τη φαντασία σου μέσα από τα σκουλαρίκια σου. Έχεις μαζί σου κάποια? Έχω φέρει. Να δούμε τα σκουλαρίκια. Μπορούμε να δούμε τα σκουλαρίκια. Αυτά λοιπόν είναι μερικά από τα σκουλαρίκια σου, γιατί από ό,τι μας είπες έχεις μεγάλη συλλογή από μεγάλα σκουλαρίκια και τα συνδυάζεις φαντάζομαι ανάλογα με τι? Λίγο το χρώμα κοιτάω, αλλά σε γενικές γραμμές όπως παρατηρείτε είναι σκουλαρίκια που ταιριάζουν με τα πάντα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου από όλα? Αυτό, και είναι και άνισα. Το ένα είναι πιο κοντό. Κράτα τα σταθερά να τα δούμε. Ναι, ωραίο, είναι ενδιαφέρον έχει. Διακριτικά όμως είναι, δεν είναι μεγάλο. Αλλά είναι πάρει το κλασικό, νομίζω, έτσι δεν είναι? Ναι. Ήρθε και ο Γιάννης που έχει φέρει κάποια κομμάτια από την μπουτίκ μας. Γρήγορα ήρθα. Ναι. Λοιπόν, αφού το φορέσω, γιατί θα πρέπει να κάνω και δουλειά. Ο Γιάννης θα είναι μαζί μας, θα κάνουμε μια πολύ γρήγορη αλλαγή. Make-up artist, hairstyle. Εξαιρετική δουλειά. Λοιπόν, Βέρα μου, θα ξεκινήσουμε από κάτω προς τα πάνω. Μισό λεπτό, έχουμε πολλά πράγματα από τη βλέπει. Δικιά σου. Σε κρατάω εγώ, βγάζει τις γόβες σου. Το σου είναι εύκολο? Πιστεύω.
Ωραία. Τέλεια. Για να κάνουμε μια γρήγορη αλλαγή και να κάνουμε ένα πρωινό, μεσημεριανό και απογευματινό, η υφός πάστα να ψωνίσεις, π.χ. και είναι φθινόπωρο, έτσι. Φοράμε μια καπαρτίνα, πίσω τα χεράκια και τα δύο. Το συγκεκριμένο πανωφόρι, για να ξέρουν οι κυρίες που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, είναι μια κλασική καπαρτίνα που πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει στην καρνταρόμπα μας. Είναι από τα κλασικά κομμάτια που έχουμε. Έτσι, Δημήτρη. Αυτό ή το δένουμε, το κάνουμε πιο θηλυκό. Λοιπόν. Εδώ τώρα, επειδή δεν φοράμε κάτι μέσα μακριμάνι, θα το κάνω εγώ λίγο πιο πάνω για να φαίνεται πιο ιδιαίτερο. Ας το κάνω, θα το φτιάξω εγώ. Μπράβο. Εδώ θα βάλουμε την τσάντα. Και μόνο μας. Με την πότα και την καπαρτίνα έχει αλλάξει το στυλ και το ύφος. Χιαστή. Αχιαστή. Χρώματα φθινοπόρου, Μαρία. Πάρα πολύ ωραία. Μαζεύουμε τα μαλλιά μας και θα φορέσουμε ένα πολύ ωραίο καπέλο. Αγαπώ πάρα πολύ τα καπέλα. Και γενικά εγώ. Και εσύ τα αγαπάς. Δυστυχώς οι Ελληνίδες. Μαζί καπέλο. Δεν τα πολύ φοράνε. Μόνο το καλοκαίρι είναι πολύ ωραίο φοράμε και το χειμώνα. Έχετε. Εγώ, Γιάννη, θα κάνω δουλειά συγχρόνως. Ναι, αμέ. Για να το κάνουμε ακόμα πιο στυλάτο. Θα σου βάλω και ένα πολύ ωραίο φουλάρι. Μισό λεπτό. Έλα, ρε, πέρα. Μαντήλι, βασικά, είναι αυτό. Εδώ. Και το άνοιγμα που έχεις κρατήσει τον ντεκολτέ το κάνει ναι, πάρα πολύ σεξι. Γιατί έχουμε ωραίο στήθος, γιατί θα με το δείξουμε. Πάρα πολύ σεξι. Απλή, κομψή, πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή. Και καθημερινή βράδυ πας σε εστιατόριο. Εύκολα. Γιάννη, θα βάλω το καπέλο, είμαστε οκ. Okay. Λοιπόν. Α. Για κοίταξε με λιγάκι. Ωραία. Θέλω να τις κρατήσω ένα ύφος δικό της. Δηλαδή όλο αυτό το πολύ chic αυστηρό, αυτά τα δύο αξεσουάρ το κάνουν λίγο πιο εγώ. Πιο Βέρα δηλαδή. Σωστά. Βέρα μου, γύρνα. Κοίτα εκεί το μότο σου, δεν τολμώ τις αλλαγές στον εαυτό μου, για να καταλάβεις γιατί πρέπει να τολμάς τις αλλαγές στον εαυτό σου. Πολύ διαφορετικό. Και πολύ στυλάτη όμως, ε. Ναι, όντως. Αλλά αυτό δεν θα το κάνω μόνη μου με τίποτα, να βγω έτσι έξω. Βέρα, σου αρέσει. Ναι, ναι. Είναι μια εικόνα που θα πάρει στοιχεία να υιοθετήσει την καθημερινότητά σου. Το παλτό και το φουλάρι, ναι. Το καπέλο, το καπέλο δεν ξέρω θα το τολμήσω έτσι. Πολύ κεντρικό. Ναι, όπως λίγο... οι περισσότερες Ελληνίδες. Είναι σιγά, δηλαδή στην... σιγά. Αν και είμαι το καπέλο εγώ. Ναι. Παλιά οι Ελληνίδες φορούσαν καπέλο. Αν διαβάσετε το Savoir Vivre του 1950-40 πότε, έλεγε ότι στην εκκλησία οι γυναίκες μπορούν να συνεχίσουν να φορούν το καπέλο τους σε αντίθεση με τους άντρες. Άρα το καπέλο φοριόταν πάρα πολύ. Βέρα μου, ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες. Ελπίζω να σου προσφέραμε ευχαριστώ. Πρόταση. Χάρηκα πολύ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Βέρα μου, ευχαριστούμε πολύ. Ήρθες. Θέλετε τώρα να δούμε ποιος είναι ο επόμενος άνθρωπος. Ναι, θέλουμε τότε αλλαγή. Τώρα θέλουμε και κεφάλι να γίνει χαμός. Τώρα θες πιο πολλές. Μαλλιά, βαφές, να ρουλιάζουν μέσα, να φωνάζει ο Τρίφωνας. Θέλω τέτοιο, να το έτσι, ζήσω πάλι. Έτσι, όχι, Τρίφωνα, κάτι. Τζέρτζελο. Έλα, πάμε να ζωντανέψουμε. Τι λέει το μότο το επόμενο, ποιος είναι πίσω από την πόρτα. Όταν βλέπω παγέτα, αλλάζω δρόμο. Φίλη του Γιάννη ή φίλος του Γιάννη. Μάλλον φίλη του Γιάννη. Όχι, καλέ, δεν αλλάζω δρόμο. Εγώ τις αγαπώ πάρα αυτό πολύ. Αυτό λέω. Πάντως, νομίζω ότι πρόκειται για γυναίκα. Κι εγώ αυτό νομίζω. Ναι. Για να δούμε. Ας υποδεχτούμε, λοιπόν, τον άνθρωπο που κρύβεται πίσω από την πόρτα και χρειάζεται τη βοήθεια ενός ειδικού. Αχα. Καλησπέρα σας. Καλώς τη. Ονομάζομαι Γιανακούλια Ευτυχία, είμαι 53 χρονών, είμαι πιλάτες instructor, έχω ασχοληθεί επαγγελματικά με το χορό και το modeling. Ο λόγος για τον οποίο έχω έρθει εδώ είναι γιατί θέλω να αναδείξω τη θηλυκότητά μου και όχι τη σεξουαλικότητά μου και δεν μ' αρέσει μπαγέτα. Όταν βλέπω μπαγέτα, αλλάζω δρόμο. Από ό,τι βλέπω δεν έχετε πατήσει τον μπάζερ, αυτό είναι καλό. Πες μας και άλλα πράγματα για σένα. Θέλω να αναδείξω τα θετικά μου σημεία στην εμφάνισή μου. Τον περισσότερο χρόνο μου, επειδή είμαι με αθλητικά ντυμένη, δεν βάφομαι, δεν είμαι έτσι πάρα πολύ, δεν περιποιούμαι πάρα πολύ τον εαυτό μου. Και ο λόγος τον οποίο έχω έρθει είναι αυτός. Θέλω να δω την καλύτερη πλευρά του εαυτού μου. Όσον αφορά το μακιγιάζ, το styling, τα μαλλιά. Αυτά για μένα. Καλώ την κοπέλα με wow. Το υπέροχο σώμα. Wow. Γεια σας. Θα wow. Υπέροχα μαζί.
Ποια τολμάει. Υπέροχα θα περάσουμε μαζί σας. Αχ, θα είμαστε ελπίζω. Το πιο τέλειο ζευγάρι με την κυρία αυτή. Να σας κάνω τόσο chic που είστε από μέσα σας τόσο chic. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ ωραίο αυτό που φοράτε, έχετε ένα απίστευτο σώμα και μπορούμε πραγματικά να φορέσουμε τα πάντα. Πραγματικά τα πάντα μπορείτε να βάλετε και παγίτσι να βάλετε με τέτοιο σώμα και τέτοιους ώμους και γενικά που στέκεστε πάρα πολύ σωστά. Με την παγέτα έχω ένα πρόβλημα. Άρα δεν θα επιλέξει το Γιάννη. Αισθητικής, δηλαδή προτιμώ να λάμπουν τα μάτια μου και το χαμόγελό μου παρά να λάμπει το κόρμο μου. Σας λέω. Εντάξει, μίλησες, τώρα φτάνει. Κυρία Ευτυχία μου, καταρχάς αυτό που φοράτε είναι μπράβο σας. Τολμηρή φου. Μπράβο που και, μπορεί και το φοράει. Αυτό ακριβώς. Και μου αρέσει που έχετε χωρίς παπούτσια, τρελαίνομαι. Είναι πιλάτες. Είναι το είστε ίδωλο. Σας αγαπώ πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ η εικόνα που βλέπω. Τα λέτε πάρα πολύ ωραία. Συμφωνώ απόλυτα με την παγέτα. Εννοείται δεν θα σας έβαζα ποτέ παγέτα. Δεν υπάρχει λόγος. Κάτι λίγο λαμπερό ίσως. Το συζητάμε στο κατάστημα γιατί είμαστε ήδη εκεί. Ξεχνάτε τους άλλους δύο, εννοείται. Είμαστε ήδη στη μπουτίκ. Για πείτε κι άλλα, πείτε κι άλλα, πείτε κι άλλα. Εσείς τι μου προτείνετε, παρακαλώ. Δεν είναι θέμα τι σου προτείνω. Εγώ μπορώ να σε καταλάβω περισσότερο από τους άλλους. Γιατί κάνουμε πολλά κοινά πράγματα. Οπότε μπορώ να καταλάβω το τι θέλεις ακριβώς να κάνεις στο στυλ σου και πώς να είσαι πολύ κοντά σε αυτό που ήδη κάνεις. Ενώ εκείνοι δεν πάνε να καταλάβουν γιατί το μόνο πράγμα που έχουν κάνει στη ζωή τους είναι απλά να σχεδιάζουν, να βάζουν. Επειδή λοιπόν να κάνουν... κάνετε πολλά κοινά πράγματα το Δημήτρη, πρέπει να κάνετε μία αλλαγή. Να δείτε το κομμάτι της μόδας και να μπείτε στον κόσμο της μόδας. Οπότε αν συζητάτε μόνο για fitness και γιόγκα, το κάνετε καθημερινά. Λόγος, ναι, αλλά εγώ τα συνδυάζω όλα. Και για το πελάτη. Σε μένα για να μάθει μόδα περισσότερο. Παρακαλώ το λόγο στην κυρία Μπόσνη. Όπα! Εμείς θα τα κάνουμε όλα. Θα μιλήσουμε και για το πελάτη και το γιόγκα, να μαθαίνω κι εγώ από εσάς. Και εγώ θα σας μαθαίνω από μόδα. Και εγώ τώρα πρέπει και να αποφασίσω. Ευτυχία μου, αλλιωτραλήφθηκαν. Δεν έγινε χαμός. Δεν έχει γίνει άλλη φορά για άλλον άνθρωπο έτσι. Θέλω πολύ να σας γνωρίσω. Πάρα πολύ. Ναι, αλλά θα πάω. Είναι πολύ καλό. Αλλά θα προτιμήσω το ημέσαι. Την κυρία. Θα μου κάνει τα πάντα. Συγγνώμη. Εμένα είπε. Θα μου κάνει τα πάντα. Και πολύ καλά κάνετε. Και μπράβο. Θα ανταλλάξουμε και απόψεις. Καταλήξαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη. Εγώ ευχαριστώ. Είμαι πολύ χαρούμενη. Και θα περάσουμε τέλεια. Χάσαμε τα λόγια. Και όχι θέλω... μόνο... Επειδή η Ευτυχία, παιδιά, με το που ήρθε, αρχίσατε να τσακώνεστε. Δεν τη ρωτήσαμε για τη ζωή της. Δεν τη ρωτήσαμε για τα ρούχα της, για την καρνταρόμπα της. Μας είπε, βέβαια, ότι φοράει πολλά αθλητικά. Αλλά επειδή έχεις φέρει, ξέρω, μερικά κομμάτια από τη ντουλάπα ναι, σου, θέλω ναι. να τα δούμε για να καταλάβει και η Ιβόνη πάνω κάτω ποια είναι η παλέτα της. Ας περάσει τρέκλα. Επειδή περνάω πολλές ώρες κάνοντας πιλάτες και όλα αυτά, βάζω κάτι από πάνω μου, δηλαδή ας πούμε μπορώ να βάλω ένα μπλουζάκι, να βάλω ένα αθλητικό παπούτσι. Το μπλουζάκι σου έχει πονηριά, είναι ακάλυπτο. Είναι το μπροστά του ακάλυπτο. Ναι. Είναι τσαχπίνικο. Ναι, είναι τσαχπίνικο. Ωραίο είναι. Και με μαύρο, αν φοράς μαύρο κολάν. Ναι, μπράβο. Ναι. Βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν και πολύ καλά κάνατε και ήρθατε στην εκπομπή μας. Θέλω να πω το εξής. Εφόσον είστε μια κυρία η οποία αθελείστε τόσο πολύ, δεν είναι απαραίτητο η στολή που φοράτε όλη μέρα στους χώρους που κάνετε προπόνηση να είναι μια συνέχεια και στα ρούχα σας. Η Ιβόνη, επειδή την εμπιστεύομαι πάρα πολύ, γιατί έχει ένα πολύ συγκεκριμένο chic style, θα σας το αναδείξει και κάνετε, επαναλαμβάνω, πολύ καλά που ήρθατε εδώ. Σας έχω φανταστεί ήδη, αλλά θα μιλήσουμε και λίγο για το πιο καθημερινό. Mm-hmm. Ναι. Πρέπει. Ναι, ναι. Και έχεις πολλά να δουλέψεις. Και εσύ και ο Τρίφωνας. Είναι καμπάς το κορίτσι τώρα, πραγματικά. Έχει να γίνει πραγματικά, χαμός. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευτυχία, χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες εδώ. Ελπίζω να εμπιστευτείς, να αφαιθείς, να κάνουν οι ειδικοί ό,τι φανταστούν πάνω σου και νομίζω ότι σε λίγη ώρα θα δούμε μια άλλη Ευτυχία. Πάμε, Ευτυχία μου. Γεια σας, ευχαριστώ. Ευτυχία μου, καλώς ήρθες στο Style Me Up. Καλώς σας βρήκα. Στο σωστό σημείο. Τη σωστή στιγμή δεν ξέρω, αλλά σίγουρα είσαι στο σωστό σημείο. Και τη σωστή στιγμή. Γιατί το νιώσες τώρα, αυτή την περίοδο? Είμαι σε μια περίοδο της ζωής μου που θέλω αλλαγές. Αναγέννηση. Ναι, μπράβο, η σωστή λέξη. Ναι. Ναι. Έχεις ένα σώμα που ζηλεύουν κορίτσια πάρα πολύ νέα. Πραγματικά σε ζηλεύω γιατί έχεις δουλέψει, έχει μια αρμονία το σώμα σου. Δεν το έχει πειράξει ο χρόνος, είναι εξαιρετικό. Γιατί τόσα χρόνια δεν δοκίμαζες μόνη σου να πειραματιστείς και εγκλωβίστηκες τις φόρμες, τα κολάν? Έχω πειραματιστεί, δεν είναι ότι δεν έχω πειραματιστεί καθόλου. Αλλά στην καθημερινότητα πια εγκλωβίζεσαι μέσα σε αυτήν.
Οπότε αυτό με πήρε σαν το ρέμα και εγώ αφέθηκα. Εγώ θέλω να μου διευκρινίσεις το σχόλιο σου που λες ότι θέλω να αναδείξω τη θηλυκότητά μου και όχι τη σεξουαλικότητά μου. Η γυναίκα πρέπει να αναδεικνύει τη θηλυκότητα και μπορεί να την αναδείξει με πάρα πολλούς τρόπους. Πιστεύω ακράδαντα, ειδικά από μια ηλικία και μετά, ότι δεν χρειάζεται να ντυθείς προκλητικά για να αναδείξεις τη θηλυκότητά σου. Θέλω να πω ότι μια κοπελίτσα 20 χρονών μπορεί να βάλει ένα σούπερ μίνι και να βγει έξω. Το έχω φορέσει. Το έχω κάνει και πραγματικά το έχω εξαντλήσει. Και έκανα πάρα πολύ καλά που το έκανα, γιατί δεν έχω αποθυμένα. Ωστόσο, όταν μεγαλώνεις, από τα 40 και μετά, αρχίζεις και αλλάζεις μέσα σου. Υπάρχει μια ωριμότητα. Θεωρώ ότι μία φούστα, ας πούμε, μέχρι το γόνατο και πιο κάτω, μπορεί να αναδείξει το σώμα μου με πολύ ωραίο και σηκάτο τρόπο. Συμφωνώ σε αυτό. Άρα λοιπόν, μπορείς να είσαι γυναίκα, μπορείς να είσαι κλασάτη, μπορείς να είσαι θηλυκή και σηκάτη, χωρίς να βάλεις το σοκλήνι. Ποιο πρότυπο γυναίκας έχεις στο μυαλό σου? Μία γυναίκα που μου έρχεται τώρα στο μυαλό είναι η Meryl Streep, η οποία θεωρώ ότι είναι μια πολύ εγκεφαλική γυναίκα, καλλιεργημένη γυναίκα, προσγειωμένη, ξέρει τι θέλει, αλλά μπορεί να μου έρθει και ένα μοντέλο μπορεί να μου έρθει στο μυαλό, ας πούμε. Μ' αρέσει η Κουλιανού. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν διαφορετικά στιγμή. Μοιάζει λίγο με την Κουλιανού. Ναι, ναι. Δεν ξέρω. Έχεις διάλεξει δύο γυναίκες οι οποίες έχουν μεγαλώσει, δεν έχουν κάνει καμία επέμβαση, έχουν αποδεχτεί τον εαυτό τους και τη φθορά που μπορεί να έχει φέρει ο χρόνος στην εικόνα τους και την έχουν αποδεχτεί με πάρα πολύ μεγάλη ισορροπία. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ναι. Αλλά έχεις δίκιο. Ναι. Δεν είμαι κατά των επεμβάσεων. Δηλαδή, δεν είμαι από αυτές που λέω ότι γιατί πάνε και κάνουν το Botox ή το υαλουρονικό ή και το lifting. Καλό είναι να περιποιούμαστε τον εαυτό μας. Και άμα δούμε τη φθορά του χρόνου επάνω μας και θέλουμε να το φτιάξουμε. Ναι, γιατί... ναι. Όχι, είναι πάρα πολύ αποδεκτό. Αυτό που εμένα προσωπικά με ενοχλεί όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα είναι η παραμόρφωση. Για να κλείσω αυτή τη συνέντευξη, θα βγάλω το εξής συμπέρασμα. Ότι αυτό θα βάλουμε σήμερα στην ευτυχία θα είναι σούπερ μίνι. Όχι. Ευχαριστώ πολύ, ευτυχία. Και ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλησπέρα σας. Να τη ευτυχία. Τι μου κάνουμε. Έχεις το πιο ωραίο όνομα. Και το εύχομαι και για όλο τον κόσμο. Αυτό. Θα μου κάνεις μάθημα. Όχι ακριβώς, απλά θα δείξω μερικές ασκήσεις στο πιλάτες, έτσι λιγάκι για να καταλάβουμε τι είναι αυτό το περιβόητο πιλάτες πια. Εγώ σου δείχνω ρούχα λοιπόν και εσύ μου δείχνεις πιλάτες. Ακριβώς. Τι θα ωραίο. Κάνουμε μια ανταλλαγή γνώσεων. Για να δω. Λοιπόν, βάζουμε κάτω το στρωματάκι. Εγώ θα το κάνω. Όχι, όχι, όχι. Αφού φοράς και το φόρεμα, δεν. Λοιπόν. Για να δω. Να δούμε λιγάκι τι είναι αυτό το πιλάτες. Ναι. Επειδή το πιλάτες βασίζεται στο κέντρο, δηλαδή δουλεύουμε περισσότερο το core, όπως λέμε, και τις αναπνοές, μία από τις ασκήσεις που κάνουμε για να ενδυναμώσουμε το κέντρο μας είναι καθόμαστε σε εδραία θέση, με τα πόδια στο άνοιγμα των ισχύων και έρχομαι τα χέρια μας μπροστά. Ναι. Η ώμη είναι μακριά από τα αυτιά, ίσια η πλάτη πάντοτε, μέσα τα πλευρά και κάτω η ώμη. Από εδώ εισπνέουμε και με την εκπνοή τραβάμε την κοιλιά, βγάζουμε αέρα και ρολάρουμε σπόνδυλο, σπόνδυλο προς τα κάτω, μέχρι εκεί που δεν ενοχλούμε τη μέση μας. Okay. Από εδώ κάνουμε μία εισπνοή και με την εκπνοή βυθίζουμε το κεφάλι μας, ρολάρουμε σπόνδυλο, σπόνδυλο. Και τελώνεις έτσι και όλο το σώμα. Μπράβο. Και αρχίζουμε και ξεδιπλώνουμε σαν ένα κύμα. Με αυτόν τον τρόπο δουλεύουμε τους κοιλιακούς. Οπότε, εισπνοή ψηλώνω, κατεβάζω τους ώμους, τραβάω την κοιλιά μου μέσα, εκπνέω, τραβάω κοιλιά, βγάζω αέρα, ρολάρω σπόνδυλο, σπόνδυλο και πάω μέχρι εκεί που δεν ενοχλώ τη μέση. Φαίνεται πολύ εύκολο. Παιδιά, εγώ με τον κορονοϊό σταμάτησα να κάνω πιλάτες. Και εκεί που είχα κάνει κορμί λαμπάδα. Εγώ δεν θα το πω τώρα. Μια χαρά είναι. Λαμπάδα είσαι και τώρα. Απλά δεν είσαι αναμένη. Λέω να αρχίσουμε με τα ρούχα. Σωστά. Και εμείς κάποια στιγμή θα τα πούμε ίσως να δυναμώσω λίγο το σώμα μου. Σωστά. Ωραία. Πολύ ωραία. Ξέρεις ότι μοιάζεις λίγο με την Sarah Jessica Parker. Αλήθεια. Αυτό είναι ωραίο. Πολύ. Το φαντάζεσαι με αυτό? Ναι. Το φαντάζομαι. Και είναι και από τις φούστες που μου αρέσουν πάρα πολύ. Ωραία. Θα σου δώσω και αυτό. Ναι.
και αυτό. Τέλεια. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Βεβαίως. Πάμε. Ωραία. Για πάρτα. Ευχαριστώ. Και σε περιμένω. Ναι, ναι, ναι. Έτοιμη. Ναι, ναι, ναι. Έλα εδώ. Έλα. Πόσο φαίνομαι. Γλυκιά. Ναι. Έλα εδώ να το δούμε μαζί. Α, ναι. Εντάξει, πρέπει τώρα να φτιάξουμε δύο λεπτομέρειες. Ναι, σωστά. Πρώτα απ' όλα, όμως, νομίζω χρειάζεται ένα παπούτσι. Το φέρνω. Περίμενε. Πολύ ωραία. Για κάτσε να στο βάλω εγώ, να σου βοηθήσω. Το βοδάκι της ταχτοπούτας. Περίπου, λίγο πιο απλό. Είναι πολύ ωραίο αυτό που φοράς. Τα χρώματα είναι φανταστικά, σου πάνε πάρα πολύ. Και είναι ωραίο να κρατήσουμε το πόδι λίγο πιο απλό. Μπράβο. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Για πάμε λίγο. Πέρα δεν είναι καθόλου κακό. Για έλα εδώ λίγο να το φτιάξουμε όμως. Έχεις ένα τόσο υπέροχο σώμα. Σαν εικόνα θα έχουμε ωραίο αποτέλεσμα, γιατί με αυτή τη σιλουέτα μπορεί να φορέσει οτιδήποτε. Ναι, κορμάρα. Πολύ κορμί. Τι ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Και μου αρέσει. Ναι, γιατί μου θυμίζει λίγο μπαλετικό. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και το ζακετάκι που βάζει μου πάνω. Ναι. Κοίτα, γιατί έχεις και πολύ ωραίο εδώ. Ναι, ναι, ναι. Μπορούμε και λίγο να το ανοίξουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα και πολύ. Με το παπούτσι από κάτω. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Ωραία, υπέροχα. Για να δω κάτι άλλο όμως. Ναι. Ένα λεπτάκι, το φέρνω. Βεβαίως. Όπως είσαι, να το δούμε και λίγο, λίγο πιο ήσυχο. Mm-hmm. Θες να βάλουμε και αυτή τη φούστα. Αμέ. Για να δω λίγο από εδώ. Ναι, θέλω τη φορέσεις. Είναι πολύ ωραία. Άσε το πάνω. Ναι. Και άλλαξε μόνο τη φούστα. Μόνο. Ναι. Okay. Πάμε. Ευχαριστώ πολύ. Κράτα και τα παπούτσια. Τυχαία. Έτοιμη. Την έβαλες. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Πώς ωραία είναι? Φούστα είναι. Ναι, πάρα είναι πολύ ωραία. Θα προτιμούσα κάτι άλλο από πάνω και ίσως μία μπότα ψηλή να μην φαίνεται να έχει. Α, τι ωραίο σκίσιμο είναι αυτό. Φανταστικό. Σου πάει πάρα πολύ. Έχω κάτι άλλο. Για πες μου. Πάμε να το δούμε. Πάμε λίγο εδώ. Mm-hmm. Αυτό από επάνω. Mm. Και τα άλλα θα στα δώσω σε λίγο. Οκ, okay, τέλειο. Εντάξει, ναι, ναι, με πιστεύεσαι. Ναι, ναι. Εντελώς όμως. Ωραία, πάμε. πάμε. Θα είναι πολύ ωραία, θα δεις. Ευχαριστώ. Σε περιμένω. Ναι, ναι. Σου βρήκα το τέλειο παπούτσι, νομίζω. Ευτυχία. Μάλιστα. Έτοιμη. Έτοιμη. Για να σε δω. Τι φαίνω. Ωραία, σικ γυναίκα που είσαι, πόσο ωραία σου πάει. Κοίτα τι σου βρήκα. Θα σου γυρίσω και λίγο αυτό. Σ' αρέσει? Ναι, πάρα πολύ. Και εμένα πάρα πολύ ωραίο. Πολύ σε κάτω. Και σύγχρονο. Πάρα πολύ ωραία είσαι. Και περιμένω να σου φέρω και κάτι απάνω. Και θα είναι και αυτό πολύ ωραίο. Είναι φανταστικό. Δεν είναι? Mm. Πολύ. Είναι το στυλ που μου αρέσει. Χαίρομαι. Ναι, γιατί είναι σίκα. Γιατί πραγματικά σου πάει. Και το προηγούμενο σου πήγε. Ναι, ναι. Αυτό είναι λίγο άλλο στυλ. Άλλο. Ναι. Πολλά θα δοκιμάσουμε σήμερα. Μέχρι να βρούμε το πιο τέλειο. Για βάλω και αυτό. Τέλειο. Όπω. Τι ωραία που είσαι! Και είναι και cozy, είναι chic, είναι τέλειο. Φανταστικό. Για κάνα μια στροφή. Και μοντέλο. Ναι, τελείωσε. Έλα μαζί μου, έλα, κάτι. Θέλω να σου βάλω λίγο και 10 ώρες να με έχεις εδώ πέρα να σου κάνω το μοντέλο. Καλά. Μην το βλέπεις έτσι, θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Θες? Ναι, θες. Πάμε. Ευτυχία μου. Πανέτοιμη. Έτοιμη. Ναι, ναι, ναι. Έλα. Ναι. Ό,τι και να βάλεις είσαι super chic. Ωραίο. Ναι. Διαφορετικό. Ναι, δεν μου αρέσει με τα παπούτσια βέβαια αυτό. Ναι. Εγώ πάλι θα πρότεινα μια
μία μαύρη μπότα. Περιμένω, δώσε μου ό,τι μου προτείνει. Έλα, βάλω μου και μία τσάντα. Ω, Hollywood. Ωραία είσαι. Sex and the City. Ναι. Σου πάει πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο. Α. Τι, είδες κάτι άλλο. Πες μου εσύ. Ή αυτό. Ναι. Ή αυτό εδώ. Αυτό είναι φούστα. Όχι, εδώ είναι παντελόνα. Νομίζω κι εγώ. Πάρουμε και όπως είναι η τσάντα εδώ από πάνω. Πάμε. Μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά. Βεβαίως. Έλα, για να το φτιάξω εγώ. Τα πάντα σου πάει. Εδώ ναι, δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Εγώ ξέρω, αλλά δεν θα το πω. Καλύτερα που ξέρεις εσύ. Έχω ενθουσιαστεί με όλα. Θα σε βοηθήσω. Ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Σου πάει πολύ. Για να πάρουμε και την τσάντα να δούμε. Καλά, πες μου φανταστική. Τώρα. Φανταστική για... New York. Τώρα είμαστε New York. Θέλω έτσι. Να μου περπατήσεις εδώ. Να μου κάνεις μια πασαρέλα εδώ για μένα πριβέ. Για να σε δω. Είσαι υπέροχη. Για πάμε. Θα με μάθεις. Εγώ σου έμαθα λίγο πιλάτες. Λοιπόν, πάμε να μου μάθεις λίγο κάτω. Να σου μάθω εγώ. Μπράβο. Ωραία. Πίσω τους ώμους. Ναι. Το κεφάλι το έχουμε πάντα λίγο πιο μπροστά. Μάλιστα. Έτσι για να μακραίνω το λαιμό. Ωραία. Ωραία. Και χαλαρά. Ωραία. Mm-hmm. Και πίσω. Έχουμε δοκιμάσει πολλά. Θα μπορούσα να σου βάλω ό,τι είναι εδώ και να είναι υπέροχο. Ξέρω πολύ καλά όμως τι θα είναι το τελικό. Mm-hmm. Εσύ το έχεις φανταστεί. Εγώ έχω ξετρελαθεί με όλα τα κομμάτια. Τέλεια. Μπορώ να πω ότι μου αρέσουν όλα. Τέλεια. Δεν θα πω εγώ. Τέλεια. Ούτε πιο μου αρέσει περισσότερο. Ωραία. Ναι. Θέλω να πας τώρα μέσα να αλλάξεις. Ναι. Θα βάλεις τα ρούχα σου. Ωραία. Για να πάμε μετά στο τρίφωνα. Μεγάλη συνάντηση. Λοιπόν, πάω μέσα, έτσι. Πήγαινε. Και σε περιμένω εδώ. Είναι ό,τι πιο ωραίο έχω κάνει εδώ. Τα πάντα τις πάνε, τα πάντα... Είναι τόσο chic, τόσο κλασάτι, που ανυπομονώ να σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα. Αχ, είμαι πιασμένος σήμερα. Αχ, θέλω λίγο γυμναστική. Λίγες διατάσεις. Γεια σου, Τρίφωνα. Ήρθες. Ήρθα. Α, τι look, καλέ, για γυμναστήριο. Ακριβώς. Ήρθα εδώ πέρα για να σου δείξω πώς να κάνεις έτσι μερικές ασκήσεις πιλάτες και ειδικά την αναπνοή. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε να αναπνέουμε σωστά και στο πιλάτες μαθαίνουμε πρώτα απ' όλα να αναπνέουμε σωστά. Ναι, οπότε θα έχουμε ανταλλαγή εργασιών. Εσύ θα μου κάνεις πιλάτες, εγώ θα σου κόψω τα μαλλιά. Εσύ βασικά θα μου φτιάξεις την ημέρα μου, θα με φτιάξεις ολόκληρη γιατί το μαλλί είναι χάλια. Ή κατσιβέλα. Τι είναι αυτό ο κατσιβέλα που θα πεις. Δεν ξέρω τι είναι κατσιβέλα. Κάτι μου θυμίζει για... σε προπέλα εμένα, όχι. Εμένα κάτι σε κατσίκα. Τέλος πάντων, είναι μια διαφορετική αργό που δεν τη μάθουμε ποτέ είναι του Τρίφωνα. Να μάθουμε, είναι όντως, ωραία ερώτηση. Τι είναι η κατσιβέλα. Όχι, όχι. Να το πιλάρουμε. Όχι, όχι. Ηλικία, τι ηλικία έχουμε. 50. Α, νόμιζα, εσύ. Εσύ. Εγώ. Ναι, άσε με εμένα. Εγώ είμαι χωρίς ηλικία. Εγώ είμαι 53. Α, 53. Μάλιστα, κακό είναι αυτό. Όχι, είναι τέλειο, δεν μοιάζει καθόλου. Μοιάζει εκεί γύρω στα 50. Εκτός από την κατσιβέλα. Ναι. Θα μου φτιάξει όμως την κατσιβέλα. Ναι, για να μπορείς να δείξεις και μοντέλο. Μα γι' αυτό. Γιατί έχω μάθει ότι σου είναι και μοντέλο. Ναι, προμνημονεύτηκε την εποχή, ξέρεις. Όταν ήταν τα μοντέλα κοντά. Όταν δεν ήταν οι κατσιβέλες. Δεν έκανα πασαρέλα. Εντάξει, μου είπαμε, δεν είσαι κάμπελ. Δεν είσαι Λίντα Βαντζελίστα. Εντάξει, μια χαρά ήσουν. Είναι χειριστικός, τις ταπεινώνει, να νιώθουν τίποτα και μετά που τις κουρεύει, τις βάθει και ντύνονται, σου λέει, σε έφτιαξα εγώ είμαι ο άνθρωπος. Εγώ ευθύνομαι για αυτό που είσαι εσύ τώρα. Για να δημιουργεί μια εξάρτηση και έτσι τις πελάτησες.
Τι δεσμεύει, έτσι να κάνει. Μου θύμισε μια μαντινάδα. Λέω, εγώ σε πήρα από το 0 και σε έφτασα στο 10. Αυτά είναι τα νεορίσματα και κάνουμε. Λοιπόν, κοίταξε να δει. Στο πιλάτε, η αναπνοή είναι τρισδιάστατη. Δηλαδή, στέρνουμε τον αέρα μα όταν κάνουμε εισπνοή. Σε διαστάσει. Ναι, σε διάφορε διαστάσει. Ναι. Κάνουμε εισπνοή από τη μύτη και εκπνοή από το στόμα. Μπράβο. Όταν κάνει εκπνοή, είναι σαν να σβήνει το κεράκι των γενεθλίων σου. Δηλαδή. Α, τα ξέρω αυτά. Μου τα μάθαν και στο τραγούδι. Α, είδε. Μπράβο, μια σκάλα. Ναι. Μόνο που στο τραγούδι χρησιμοποιείται την κοιλιά. Πήγε η κορμάρα στη φωνάρα. Πήγε η κορμάρα στη φωνάρα. Σαν ένα αερόστατο, δηλαδή κάνει. Επάνω. Δεν τη στέρνει ούτε στο θώρακα, ούτε στην κοιλιά. Τη στέρνει πλευρά και πλάτη. Ανοίγει. Στέλνω, αλλά μην μα στείλουν πουθενά. Όχι, δεν σε στέλνω. Ίσα-ίσα, που με αυτόν τον τρόπο ξέρει τι πετυχαίνει. Να έχει αντοχή και δύναμη. Ωραία, κάτσε. Είμαι καλύτερα τώρα. Να σου πω, όχι, δεν θα μου τα ανοίγει όλα. Θα πρέπει να κλείνει τα πλευρά σου εδώ πέρα μέσα. Να κλείνει την κοιλιά σου. Να βάζει μέσα την κοιλιά σου. Την έβαλα. Να ανοίγει τα πλευρά σου και η ώμη μακριά από τα αυτιά. Και να ψηλώνει. Η ώμη μακριά. Ναι, δεν είσαι εδώ. Κοιτάμε, είσαι. Γιατί προσπαθώ να καταλάβω. Ναι, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Και. Δεν πρέπει να φουσκώνει. Καλύτερα. Να σου πω κάτι. Εσύ σε πιλάτες άιντολ, το ξέρεις. Α, ναι. Α, ναι. Εγώ θα σε κουρεύω, εσύ θα κάνεις πιλάτες. Αλήθεια. Ε, ναι. Για να μπορείς να αντέξεις αυτό το κουρεύω που θα σου κάνω. Δέστε. Αυτό δεν είναι πιλάτες. Αυτό είναι κλάψτες. Τι είναι αυτό που ακούω, κλαδεύεις. Μόνο που δεν κάνεις πιλάτες. Νομίζω ότι... Κάνω χώρο να κάνετε, για ξεκινήστε πιλάτες. Ναι. Ναι. Κάτσε να κόψω. Έτσι, μπράβο. Τις χρειάζομαι πολύ τις αναπνοές. Τρομάζω. Έτσι, μπράβο. Πάει κατσιβέλα. Χρειάζομαι πολλές αναπνοές για να το αντέξω αυτό. Τι κάνει αναπνοές το κετού αυτή, τι κάνει, δεν κατάλαβα. Φυσάει για να βγει το αποτέλεσμα. Από το άγχος, να βγει το άγχος. Μην τρομάξεις. I don't believe it. This is... Oh my God. Καλή, τι είναι αυτό, το κορίτσι λάστιχο. Και δεν είναι κοριτσάκι ευτυχία. Μέχρι εκεί το φτάνεις. Πίσω δεν πάει. Και μας κάνεις και το γυμνασμένο. Δηλαδή, εσύ το κάνεις που έκανες και πλάτσι. Δεν μπορώ, φοράω φόρεμα. Α, φοράς φόρεμα. Ευτυχίτσα μου, γλυκιά. Τι καλό κορίτσι είσαι, σίγουρα. Και μόνο που με είπες κορίτσι, σ' αγαπάω περισσότερο. Τι να σε πω, Θεία. Ναι, 53 χρονών, κατσιβέλα. Χωρισμένη. Όχι, δεν παντρεύτηκα ποτέ. Ούτε παιδιά, μόνο ένα γάτο έχω. Ένα γάτο, δεν πειράζει, αγάπη μου. Πώς το λένε το γατί? Μούργος. Είναι και δαμιδό ο γάτος, ναι. Παιδιά έχει αυτός? Όχι, του τα έχω κόψει. Όχι τα παιδιά, αυτά που θα έκανε. Κατάλαβα. Χρώμα, λέω, να το κάνω να ταιριάξει λίγο με τη φόρμα που φοράς. Τι εννοεί? Μ' αρέσουν οι εντάβιες, οι μπλε. Θα δούμε, άραγε. Εγώ κρατάω μαλλί. Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα τι θα κάνω. Λοιπόν, για να δω. Κούκου. Αυτό είναι. Τέλειο. Αυτό είναι τέλειο. Μπλε δεν θα κάνεις όμως. Όχι. Σ' αγαπώ. Κάτσε κάτω. Έτσι, μπράβο. Τώρα μπορώ να σου δοθώ. Ολόψυχα. Αγάπη μου. Αθηνά, έλα εσύ, φεύγω εγώ. Α, για να δω το χρωματάκι, τι κάνατε. Πολύ ωραίο, φίλοι. Εντάξει, δεν είναι μπλε. Είναι πράσινο, όμως. Λοιπόν, όμως, έχω έκπληξη. Κάτσε να δεις. Θα πας στην Άλκη Στυπρίνου και θα σου κάνει ένα μουτράκι άλλο πράγμα. Ευτυχία, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Θέλω να μου πεις τι σε ενοχλεί στο πρόσωπό σου. Με ενοχλεί το γεγονός ότι όταν σκύβω... Εδώ δηλαδή, όταν, ναι. Όταν χαμογελάω, ναι. Οι παριές έτσι φαίνονται ότι έχουν χαλαρώσει.
Και το δεύτερο είναι τα μάτια μου. Για χαμογελαστεί μου λίγο. Εδώ, η μαύρη κίτλη. Ναι. Θα ξεκινήσουμε το makeover με μία τεχνολογία. Δεν θα είναι νέσιμο τίποτα. Η τεχνολογία του tight face, όπου θα αυξήσει το βάλ του προσώπου, θα χειριστούμε τις λεπτές ρητίδες γύρω από τα μάτια σου και τους μαύρους κύκλους. Κλείσε τα μάτια σου, θα το εφαρμόσω ακριβώς και πάνω στα μάτια σου. Ξεκινάμε την εφαρμογή με την πρώτη κεφαλή του tight face που κάνει stamping. Πάω κοντά εδώ, στους μαύρους κύκλους. Νιώθεις την ενέργεια πώς πηγαίνει σε βάθος. Ουσιαστικά με αυτή τη θεραπεία τι θα γίνει, θα ξαναφανούν πάρα πολύ ωραία όλες οι γωνίες που έχει στο πρόσωπό σου. Αυτή είναι η πρώτη κεφαλή που σου βάζω, το stamping, που κάνει πυκνωτική σύζευξη. Θα δεις αμέσως ότι κάνοντας τη μισή πλευρά, τι διαφορά θα έχει σε σχέση με την άλλη μισή. Τώρα θα αλλάξω την κεφαλή και θα κάνω το brushing. Είσαι έτοιμη? Πολύ ωραία. Είναι πολύ ψηλή τεχνολογία και θα δείτε ότι αυτή τη στιγμή ήδη το ζυγωματικό εδώ έχει εμφανιστεί. Δες τη διαφορά που έχεις με το tight face τη μισή ώρα. Πραγματικά, άλλο πρόσωπο. Από εδώ είναι τελείως. Είναι πόπο, είναι απίστευτο. Είδες πως έχεις φύξει από εδώ. Ναι. Βλέπεις πως έχει μειωθεί αυτή η ρητίδα που είχες. Ναι. Και αυτή έχει μειωθεί και εδώ έχει μειωθεί. Και η μαύρη κύκλη. Ναι. Και αρχίζει πια και σηκώνεται. Φαίνεται πολύ πιο ξεκούραστο. Ακριβώς. Και πιο νεανικό. Τέλειο. Ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σε ευτυχία. Τι ωραίο αυτό που φοράς. Σ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χρώμα. Τρελαίνομαι για το μπλε. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα την ενυδάτωση του προσώπου. Αυτό όσον έχουμε καθαρίσει και έχουμε κάνει το ντεμακιγιάζ. Έχω επιλέξει για εσένα ένα σέρουμ με αντιρρητιδική ιδιότητα, το οποίο φοριέται πρωί και βράδυ. Θα το εφαρμόσουμε σε όλα τα πρόσωπα, ακόμα και στο λαιμό. Έχω εφαρμόσει το σέρουμ σε όλο το πρόσωπό σου και είμαστε έτοιμοι για την κρέμα. Λοιπόν, για σένα έχω επιλέξει την Natural Reflection 40+, η οποία θα μου δώσει αντιγύρανση, λάμψη και έντονη ενυδάτωση. Αυτό που θέλει αυτή τη στιγμή η επιδερμίδα σου. Με το ίδιο πινέλο που έχουμε απλώσει το σερ, θα απλώσουμε και την κρέμα. Έχουμε τελειώσει λοιπόν και με την ενυδάτωση του προσώπου και είμαστε έτοιμοι για μακιγιάζ. Πάμε να βάλουμε σαν πρώτο βήμα το primer που έχω επιλέξει για εσένα. Είναι το Matte Effect, διότι έχουμε λίγο διεστελμένους πόρους, οπότε θα μας κάνει τέλειο μπλε στην επιδερμίδα σου για να υποδεχτεί τέλειο το foundation μετά. Απλώς το primer σε όλο το πρόσωπό σου και είμαστε έτοιμοι για το foundation. Για σένα έχω επιλέξει το Matte Experience στην απόκριση 106. Θα μου δώσει πάρα πολύ ανάλογα φρύφη, αλλά παρεμπιπτόντως έχει και κάλυψη. Το θέλουμε λίγο, έτσι. Παίρνω ελάχιστη ποσότητα, τη μοιράζω πάνω στο πρόσωπό σου, σωστά, και αρχίζουμε την εφαρμογή με ταμποναριστές κινήσεις. Και εφόσον έχουμε τελειώσει με τη βάση, πάμε στο concealer. Έχω επιλέξει για εσένα την απόκρουση 208. Κλείσε μου λίγο τα μάτια σου. Τελειώσαμε και με το concealer. Επόμενο βήμα, χρώμα στα μάτια.
Καλή σου επιτυχία. Τρίφωνα! Μαρία μου! Τι φοράς! Με κλέβεις την παράσταση. Ναι, αγάπη μου. Δεν τρέπεται. Όχι μόνο εσύ. Κοιτάξτε εδώ, γυναίκα. Δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω. Ο Τρίφωνας, Μαρία μου, ζηλεύει πάρα πολύ, να ξέρεις. Πρέπει κάποιος να το μαζέψει. Είμαι ζηλιάρης, προσβάλλω. Είμαι πολύ κακό παιδί. Όχι, δεν είσαι κακό παιδί. Αλλά κάνω τι. Δίνεσαι ωραία. Πολύ ωραία μαλλιά. Πολύ. Η θέση τη συμφώνηση να παίξω. Εσύ είσαι μέσα με την κοπέλα. Ναι, εντάξει, θα πάω. Πήγαινε. Ναι, γιατί δεν άντεξα. Άντε, είπα στην πασαρέλα, αλλά ήθελα να την δω. Θα έρθεις μετά εδώ. Ο Τρίφωνας σήμερα έχει ξεφύγει. Πώς πήγε? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Και το μόνο που θα πω, ότι ευτυχία μπορεί. Ωραία. Και θα καταλάβετε γιατί το λέω. Τρίφωνα. Αλλό. Αλλό, θέλω το κεφαλάκι στην κουρτίνα. Αλλό. Πάλι τον θέλεις. Αγόρι μου χρυσό. Φωτογραφίζω την ευτυχία. Είσαι ευχαριστημένος με την αλλαγή της? Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Θα δείτε κάτι τελείως διαφορετικό. Η κουρούπα έφυγε από πάνω της. Πήγαινε εσύ. Με την ευτυχία. Το, Μαρία, έρχομαι. Έλα, αγάπη μου, έλα. Περιμένω να δω την ευτυχία. Πώς την έχουν μεταμορφώσει. Ήταν ενθουσιασμένη η Βόνη. Η Βόνη, ναι, ο Τρίφωνας. Και ο Τρίφωνας. Χαρούμενος σου βλέπω. Μια χαρά θα είναι. Καλώς το μου τα γόρι μου, το χρυσαφένιο. Ας τα αυτά. Γιατί? Τι λέγατε για μένα? Ποιος τα είπε? Μου τα είπανε. Ποιος τα μαρτύρησε? Τα βλέπεις, τρεις είναι εδώ. Μην με κοιτάτε εμένα. Εσύ έχεις χαμόγελο. Τρεις. Όχι, ο Λέσκος. Ο Μπαρμπαγιάννης δεν λέει τίποτα. Εσύ κάνει μόνο styling. Το βλέπεις ότι σπέρνει την τυχόνια. Τώρα ρίχνει άδεια να πιάσει γεμάτα με αυτό. Μάλλον ο Δημήτρης τα κάνει. Εντάξει, είπαμε γιατί μιλάς άσχημα στις πελάτησες. Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Καλέ, δεν έχεις καταλάβει ότι στις γυναίκες πρέπει να μιλάς λίγο. Γυναίκα είμαι και ξέρω. Ναι, τους λέω τα άσχημα για να δούνε τη μεταμόρφωση και νομίζω ότι γίνονται ακόμα πιο όμορφες. Πάμε να δούμε την ευτυχία. Λες τώρα. Ποια είναι αυτή? Η ευτυχία. Πού δεν βρήκα. Ωραία, φίλε. Τι ωραίο που κάνεις και αυτό εδώ. Αφού να μπορεί, φαίνεται το κορμί το γυμνασμένο. Καλά, έχει σοβαρό κορμί. Σοβαρό κορμί. Και δεν είναι κοριτσάκι ευτυχία. Κοριτσάκι έγινε. Ναι. Φίλε, και το παπούτσι. Και στήσι μου. Και ωραίο στυλ. Sex and the City. Μαραρίνα. Ακριβώς, ναι. Sarah Jessica Parker, there she is. Μ' αρέσει που δεν έχεις δει τον εαυτό σου, αλλά διαισθάνεσαι ότι είσαι πολύ καλή. Είμαι σίγουρη. Είσαι πάρα πολύ καλή. Γεια σας. Καλώς την. Καλώς την. Καλώς την. Να συστηθούμε από την αρχή. Κάνε μια. Της πάνε πάρα πολύ αυτά που της έχεις βάλει. Ναι. Όταν την είδα, θα την κάνω Sarah Jessica Parker. Και ήταν η Βόνη, να πω ότι δεν ήξερε ότι της έκοψα τα μαλλιά και μου λέει τα θέλω πολύ σγουρά κάτω και αυτά. Λέω, η Βόνη μου τα έκοψα. Το ξέρει, ευτυχία. Το ξέρει, θα τα έκοψα. Καλά, ναι, εντάξει. Ναι. Είπαμε πια. Εντάξει, συγγνώμη. Ναι, δεν τις ναρκώνεις κιόλας, θα τις βρέχεις. Μας ναρκώνει με άλλο τρόπο. Δεν μπορούσε, Μαρία μου, να αφήσω αυτό το μαλλί που είχε. Πραγματικά ήτανε αυτό που είπα. Τι ήταν, πες το. Όχι, ήταν αυτό. Ζήμα, σκουπά. Έχει δίκιο όμως. Έχει απόλυτο δίκιο. Είδες που με αγαπάει και σκούπα την είπε να με αγαπάει. Πώς γίνεται. Ναι. Κάντε να δεις. Τι σου έκανε και πες το μετά. Όχι, είμαι σίγουρη ότι μου έχει κάνει κάτι καλό. Για γύρνα να δεις τώρα. Να γυρίσω, ε. Ναι. Να γυρίσω. Ήρθε η ώρα της αλήθειας. Οκ. Μήπως μπορώ να συστηθώ με την κυρία που είναι απέναντί? Ναι, να γνωριστείτε καλύτερα και να συνεχίσετε παρέα τη ζωή, νομίζω, γιατί ταιριάζετε. Η Βόνη, hello. Να σου πω. Με έφερες από τη Νέα Υόρκη, έτσι, σίγουρα. Άρτια φιχτήσα από τη Νέα Υόρκη, έτσι, δεν υπάρχει όμως. Είναι τέλειο.
Ευτυχία, είσαι τόσο φρέσκια, τόσο στυλάτη, ναι, τόσο χαρούμενη, ακτινοβολής αυτοπεποίθηση. Τι ωραία! Εσένα, σε λατρεύω. Τα θέλω. Και ξέρεις τι άκουσε. Αυτό πολλά που έχω πει. Οι γυναίκες είναι μαζόχες. Ναι, αυτό. Λοιπόν, ξαναγυρνάω, εντάξει. Είναι υπέροχο, δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θέλω να πω για την Ιβόνη. Μου επιτρέπετε να πω για αυτή την εξαίσια γυναίκα. Είναι υπέροχη σε όλα της. Είναι πανέμορφη, αλλά είναι πολύ ωραίος άνθρωπος. Και έχει το ταλέντο να σε βλέπει και να λέει ότι, όπα, εσένα σου πάει αυτό. Αυτό είναι το στυλ σου, αυτό θα αναδείξω και αυτό θα προβάλλω. Ευτυχία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Ήταν υπέροχα, πέρασα υπέροχα. Και πραγματικά, το ξαναλέω, ανακαλύπτω μια άλλη ευτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Αν θέλετε κι εσείς εδώ να δοκιμαστείτε, να ανακαλύψετε τον καινούριο σας σε αυτό για μια νέα αφετηρία, δηλώστε συμμετοχή. Εδώ είμαστε όλοι και σας περιμένουμε. Και ο Τρίφωνας, λέει, μπα να βρίζει, κάνει χρυσή δουλειά. Ευτυχία μου, Πασαρέλα. Μάλιστα. I'm on my face.